Δείτε σήμερα στο Σεφ στον Αέρα. Απλές και μαγικές συνταγές με την Ελένη Ψυχούλη και τον Αλέξανδρο Παπανδρέου. Ταιριάζει τόσο πολύ όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κοκκινιστό χοιρινό με φασολάκια και αρακά. Το τώρα θέλει φέτα και φρέσκο ψωμάκι. Ανοιχτή πατσαβουρόπιτα με σαλάμι αέρος. Άμα σου λέω τη γωνία είναι το καλύτερο. Και φακές σαλάτα με καπνιστή ρέγγα και τραγανή αραβική πίτα. Μια εναλλακτική λύση για τις φακές που συνήθως τις κάνουμε σούπα. Πορτοκάλι, κρεμμύδια, ωραία, ωραίες μπριζόλες χοιρινές, τα λαχανικά, πού έχει πάει πάλι. Ελένη, πού είσαι στον Μποστάνη, έχει πάει να μαζέψει αγάπη λαχανικά. Μου, για να έλα, σου φτιάξω είσαι τη Δευτέρα και κατ' επέκταση την εβδομάδα τη σου έχω φέρει όλη την άνοιξη σε ένα πιάτο, θα μου τη μαγειρέψεις βέβαια. Εννοείται. Αλλά δεν είναι αυτή η μαγική εποχή που έχει μπει και λίγο το καλοκαίρι στα λαχανικά. Είναι ακόμη και η άνοιξη, δηλαδή είναι τα πρώτα φρέσκα φασολάκια τσαουλιά που είναι και τα αγαπημένα και μου, αλλά και αρακάς φρέσκος. Η τέλεια εποχή. Λοιπόν, θα κάνουμε χοιρινές μπριζόλες στην κατσαρόλα μαζί με τα λαχανικά που μου έφερες. Θα βγει λίγο ξύσμα πορτοκάλι, λίγο σκορδάκι, κρεμμυδάκι, ντοματούλα. Το τέλειο φαγητό. Είναι πολύ ωραίο. Έλα. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε πρώτα τις μπριζόλες μας σε μεγάλα κομμάτια. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Ο Αλέξανδρος πάντα το κάνει. Μας έχει κάνει και άλλες φοβερές τέτοιες με μπριζόλα λαιμού. Την αγαπάει την μπριζόλα λαιμού και την αγαπάει χόντρο κομμένη. Γιατί συνήθως το χασάπι τις κόβουν πολύ λεπτές. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί οι περισσότεροι τις ψήνουν. Αλλά όταν το κάνετε μαγειρευτό, ζητήστε από το χασάπι σας να σας το κόψει πολύ χοντρό. Και έχει. Συμπεριφέρεται διαφορετικά. Είναι ένα κρέας το οποίο είναι φθηνό, είναι νόστιμο και φυσικά πολύ μαλακό. Λοιπόν, θέλουμε λίγο λάδι μέσα στην σοτέζα μας. Στην ζεστή σοτέζα. Έτσι. Ωραία, έβαλες αλάτι και λάδι και πιπέρι στο λάδι. Έβαλα μόνο πιπέρι. Α, μόνο πιπέρι. Ναι, όχι αλάτι. Αλάτι θα βάλουμε μετά. Αφήνουμε να κάψει καλά. Τι παίρνει γεύση το σοτάρισμα. Βέβαια. Τεράκι. Μεγάλες μπουκές. Και χρώμα. Πρέπει να πάρουν πάρα πολύ καλό χρώμα, Ελένη. Και τώρα θα βάλω λίγο αλάτι. Και το αφήνουμε να πάρει χρώμα. Λοιπόν, όση ώρα παίρνει χρώμα, να ψιλοκόψω εγώ μερικές ντομάτες και το κρεμμύδι μου. Άστο, μη το. Πρέπει να πάρει καλό για να το γυρίσουμε. Κρεμμυδάκι. Αυτό τώρα, όπως θα δεις, το χοντροκόβω λίγο, έτσι. Δεν είναι αυτό που λέμε τέλεια ψιλοκομμένο, δεν μας πειράζει. Και θα κόψω και τις ντομάτες σε πολύ μικρά, έτσι, κυβάκια. Θα έρθουν να λιώσουν μετά με στο φαγητό. Και θα βάλεις και φρέσκια ντομάτα και. Ναι, και κομπή. Ναι. Για να γίνει πιο κόκκινο. Να γίνει έτσι πιο κόκκινο και ντοματένιο. Αν θέλει κάποιος, μπορεί να βάλει και λίγο πελτέ. Ναι. Για να δω πώς πάει. Πήρε χρώμα. Με ένα πιρουνάκι. Γύρισε το καλά. Να, το θες. Ε? Βέβαια. Και είδες, δεν κολλάει καθόλου, είναι από πυρόλυφο αυτή η σοτέζα. Ναι. Αναπτύσσει μεγάλη θερμοκρασία και κάνει νόστιμο φαγητό. Λοιπόν, ναι. Τώρα παίρνεις μια κουτάλα εσύ και αυτό μου το βγάζεις εδώ. Το βγάζουμε λοιπόν το κρέας εκτός. Τέλεια.
Λοιπόν, αυτά τα λιπαρά που μένουν μέσα από το λίγο λαδάκι και το λιπαρό που έχει βγάλει το κρέας, το αφήνουμε. Ναι. Θα βάλουμε και λίγο μια κουταλιά βούτυρο για να πάρουμε από το αγελαδινό βούτυρο 100% από 100% αγελαδινό, να πάρουμε τη γεύση. Εντάξει, και το άρωμα. Το άρωμα. Για να δέσει και καλύτερα μετά το ζουμάκι αυτό που... 100%. Υπέροχη αυτή η σαλτσούλα. Όπως είναι καυτό, πολύ γρήγορα, μία κουταλιά βούτυρο. Εδώ. Από γελατινό γάλα. Το αφήνεις να λιώσει καλά και γρήγορα, εντάξει, για να μην μας κάψει το βούτυρο, ναι, θα πρέπει να χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία. Όχι όμως από το μάτι, θα ρίξουμε κάτι μέσα. Άρα θα ρίξουμε μέσα τα κρεμμύδια μας. Όπω, αυτό τώρα μυρίζει βούτυρο και τα ζουμάκια από το κρέας, δεν υπάρχει. Έτσι. Και από τη στιγμή που πέφτει η θερμοκρασία, θα μπορέσουμε να ρίξουμε μέσα και λίγο σκορδάκι, θα το ψιλοκόψω για να μας καεί. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι ένα κλασικό σχολείο του μαγειρευτού. Το μαγειρευτό είναι εύκολο, αλλά έχει τα μικρά μυστικά. Έτσι. Όπως όλες οι απλές συνταγές. Το βασικό που θέλουμε από ένα μαγειρευτό είναι να βγει δεμένο και να μην βγει νερομπλουμ. Για να συμβεί αυτό, είναι αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, δυνατή φωτιά, καλό σοτάρισμα. Δεν αφήνουμε ποτέ υγρασίες πολλές. Σοτάρουμε πολύ ωραία αυτό που βλέπετε να ροδίσουν τα κρεμμύδια. Δεν θα βάλουμε πολύ νερό, έτσι. Όχι. Έχουμε βάλει λοιπόν το σκόρδο πάντοτε μετά το σοτάρισμα του κρεμμυδιού για να μην καεί. Καεί. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα ρίξουμε μέσα τις ντομάτες μας. Πάμε κατέβεις. Ξύσμα από πορτοκάλι. Αυτό μη σας ξενήσει καθόλου, η νοστιμότερη σάλτσα ντομάτα είναι όταν τις βάζεις και λίγο πορτοκάλι μέσα. Μπορεί να βάλεις μια φέτα. Πάρα πολύ. Εγώ, ας πούμε, αυτό είναι Πελοποννήσια συνταγή. Και βάζω, εγώ θα δεις ότι βάζω μπόλικο. Ταιριάζει τόσο πολύ όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η ντομάτα κομμένη σε σχετικά μεγάλα κυβάκια θα διαλυθεί. Τέλεια. Και έχουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά μας, τα οποία τι είναι. Είναι ο αρακάς και τα φασολάκια. Αυτά τα φασολάκια τα οποία μου έφερες, φιλενάδα, επειδή είναι πολύ μεγάλα, ναι, μπορούμε να τα κόψουμε είτε στα δύο είτε στα τρία, στα τρία κομμάτια. Εγώ. Και εγώ το ίδιο. Εδώ. Και εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, με συνοπτικές τώρα διαδικασίες, από τη στιγμή που η ντομάτα αυτή έχει αρχίσει και πέφτει λίγο, θα ρίξουμε μέσα και το κονκασέ μας. Ανακατεύεις λοιπόν καλά, σε παρακαλώ. Θα ρίξουμε ακόμα λίγο πιπεράκι και λίγο αλάτι. Κυρίες και κύριοι, η κουζίνα είναι απλή. Είναι εύκολη. Με μικρά μυστικά. Και μαγική. Και είναι ωραία. Εύκολη και ωραία να την κάνεις και με καλή παρέα. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν. Νομίζω ότι αυτό που λείπει από τις κουζίνες μας είναι αυτό, ε. Παρέα. Το να μαγειρεύουμε πάντα με καλή παρέα. Θα ξαναρίξουμε, θέλω να δείξουμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Το κρέας βγάζει το ζουμί του, εντάξει. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ πόσο ζουμί έχει μείνει. Και αυτό το θέλουμε γιατί είναι ο ζωμός και θα δώσει γεύση. Όλο αυτό πρέπει να μπει μέσα. Οπ, ανακατεύεις τέλεια όπως μόνο εσύ ξέρεις. Και σιγά σιγά έρχομαι και βάζω τα φασολάκια μου. Θέλω να τα ανακατέψεις. Τώρα παντού είναι μια καλή ευκαιρία να ανακατέψετε πολύ καλά το φαγητό, γιατί όταν βάζουμε λαχανικά και μαλακώνουν, μετά δεν θέλουμε να το ανακατέψουμε. Συνήθως την κουνάμε την κατσαρόλα. Έτσι. Για να μην διαλυθούν τα λαχανικά. Και θα βάλω μέσα και τον αρακά. Όπως βλέπεις, αυτό είναι ένα φαγητό εξπρές, από την άποψη ότι θα το αφήσουμε τώρα να σιγοβράσει και μπορούμε ταυτόχρονα να κάνουμε τις υπόλοιπες δουλειές του σπιτιού. Θα βάλουμε και το ζωμό μας. Και θα δεις ότι είναι μετρημένη έτσι η συνταγή, ότι θα έρθει σε αυτή την κατσαρόλα όλα ποτέ τα υλικά. Ποτέ μην το γεμίζετε παραπάνω. Λίγο λατάκι ακόμα. Σε αυτή τη φάση είναι το ιδανικό νομίζω. Και εδώ, σε κάθε μαγειρευτό ισχύει αυτό, τώρα χαμηλώνουμε τη φωτιά. Χαμηλώνεις λίγο τη φωτιά και το σκεπάζουμε. Και έχουμε υπομονή. Κοιτάξτε τώρα τι υπέροχο που έχει γίνει. Οι μυρωδιές του δεν υπάρχουν. Ναι. Και πάντα, μα ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν κάνετε σε μαγειρευτό, στο τέλος, αυτή τη στιγμή πριν το φάμε. Θέλει φρεσκάδα. Μαϊντανούλι. Ψιλοκομμένο, φρέσκο, ναι, τελευταία στιγμή. Αυτό. Για να έχει όλο το άρωμα. Αλλάζει εντελώς το φαγητό. Πραγματικά αλλάζει εντελώς το φαγητό. Αυτό μπορώ να σας το ρηχτώ. Όσο πιο ψιλοκομμένος, τόσο πιο νόστιμος. Έτσι λοιπόν το κόβεις, το ψιλοκόβεις και έχει όλα τα αρώματα. Το βάζεις τελευταία στιγμή μέσα στην κατσαρόλα.
ανακατεύεις και παπ, σερβίρεις. Θέλω καλό ανακατεύει, λένε. Για τη συνταγή κοκκινιστό χοιρινό με φασολάκια και αρακά θα χρειαστείτε 6 χοιρινές μπριζόλες λαιμού, 200 γραμμάρια φασολάκια, 200 γραμμάρια αρακά, 1 κρεμμύδι, 2 σκελίδες κόρδο, 5 φρέσκες ντομάτες, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 250 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 150 ml ζωμό κοτόπουλου, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και πιπέρι. Αυτό τώρα θέλει φέτα και φρέσκο ψωμάκι. Χωριάτικο, ζυμωτό. Ό,τι να είναι. Και αυτό το αφρός μου αρέσει εμένα με αυτά. Κάνει ωραίες βούτες. Και θέλει και δοκιμή. Έλα, να σου κόψω ένα κομματάκι εδώ. Έλα, εδώ. Το υπεροχότερο ever. Κρέας, ίδιος αρακάς, τι ωραίος. Φασολάκι με αρακά στον κόσμο. Εν τω μεταξύ είναι και ένας συνδυασμός που δεν τον κάνεις εύκολα. Φασολάκια με αρακά. Όχι. Γιατί σου αλλάζεις εποχές. Ενώ μπορείς να τις μπλέξεις τις εποχές. Να είναι και τα δύο φρέσκα. Και δες ο μαϊντανός τι χρώμα δίνει. Και, αλλά τη, γεύση. Και τη γεύση και το άρωμα αυτό της τελευταίας στιγμής. Και να σας πω και ένα άλλο. Αν σας αρέσει το χοιρινό, okay. Εμένα δεν είναι το αγαπημένο μου. Εδώ δεν καταλαβαίνω ότι τρώω χοιρινό με τίποτα. Νομίζω ότι τρώω. Τι. Επειδή είναι έτσι φτιαγμένο. Παίζει πάρα πολύ μοσχαράκι ρόλο. Μοσχαράκι γάλακτος. Παίζει πάρα πολύ ρόλο. Ναι. Αυτό το σοτάρισμα στην αρχή που σου λέω άστο να πάρει χρώμα, να δώσει νοστιμιά. Είναι σαν μοσχαράκι γάλακτος. Είναι θεϊκό. Ταιριάζει τρομερά και είναι ένα φαγητό το οποίο πραγματικά έχει και πολλές βιταμίνες και ένα πολύ σωστό διατροφικό συνδυασμό. Έτσι. Αυτή η σοφία του ελληνικού λαού που μαγειρεύει το κρέας με τα λαχανικά δεν υπάρχει. Για το χοιρινό με φασολάκια και αρακά. Κόβουμε τις χοιρινές μπριζόλες σε κομμάτια. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο μαζί με το πιπέρι και σοταρούμε το κρέας από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα. Βγάζουμε το κρέας και προσθέτουμε στην κατσαρόλα το βούτυρο. Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, ρίχνουμε τη φρέσκια ντομάτα, το ξύσμα πορτοκαλιού, τη ντομάτα κονκασέ, αλάτι και πιπέρι. Στη συνέχεια προσθέτουμε το κρέας με το ζουμί του, τα φασολάκια και τον αρακά. Βάζουμε το ζωμό κοτόπουλο, χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε και το αφήνουμε να σιγοβράσει. Στο τέλος, πασπαλίζουμε με μαϊντανό και σερβίρουμε. Αν το αλάτι είναι η βάση της μαγειρικής, τα μπαχαρικά είναι η τσαχπινιά της. Ένα μπαχαρικό μπορεί να αλλάξει δραματικά τη γεύση ενός πιάτου, να μαγειρέψει την ίδια συνταγή σε δεκάδες παραλλαγές. Συλλαβίζοντας την ΑΒ των μπαχαρικών, θα ξεκινήσουμε από τα τρία βασικά μείγματα, αυτά που ξέρουμε όλοι μας. Μείγμα για κρέας, μείγμα για κοτόπουλο, μείγμα για ψάρι. Με τον Στέφανο, ο οποίος είναι τρεις γενιές μπαχαράς, έτσι δεν λέγεται αυτό το επάγγελμα. Και μπαχαράς. Αλλιώς πώς. Και μπακάλις. Θέλω να μας πεις για αυτά τα τρία βασικά μείγματα, τα οποία νομίζω ότι χρησιμοποιεί περισσότερο ο κόσμος. Μείγμα για ψάρι, τι έχει μέσα? Τα μείγματα γυρίζουν γύρω από το κρεμμύδι, το σχοινόπρασο, το δεντρολίβανο. Τους αρέσει πολύ το κόλιανδρο. Ναι. Αυτά τα στοιχεία κυριαρχούν σε αυτά τα μείγματα. Μείγμα για κοτόπουλο. Το φασκόμηλο. Αρέσει πολύ η πάπρικα. Το θυμάρι, ναι. Το θρούμπι. Αρέσουν αυτά. Κάθε μπαχαράδικο που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να έχει ένα μείγμα στο οποίο να εξειδικεύεται, να είναι ο καλύτερος. Βέβαια. Εσείς έχετε αυτό που θα το λέγαμε για κρέας, αλλά εσείς το λέτε αμερικάνικο. Γιατί? Το αμερικάνικο. Είναι παλιά ιστορία. Αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του 70-80, πειραματιζόταν ο πατέρας μου, όπου προοριζόταν για κοτόπουλο. Βέβαια, σε βάθος χρόνου ανακαλύψαμε από πελάτες ότι αυτό μπαίνει σε μπριζόλες, μπαίνει σε ψητά. Πρέπει να έχει πάπρικα, γιατί είναι ένα κόκκινο μείγμα. Έχει πάπρικα, έχει σκόρδο, έχει κόλιανδρο, έχει κρεμμύδι μέσα. Α, να, ναι. Γιατί το είπατε αμερικάνικο? Δεν είναι καμία σχέση με Αμερική. Ναι. Απλά δεκαετία 70-80 όλα τα καλά έρχονταν από την Αμερική. Απ' έξω, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Οπότε το ονομάσαν αμερικάνικο. Αντίθετα τώρα ότι είναι ελληνικό πιάνι. Βέβαια, αυτό το μείγμα είναι απολύτως ελληνικό. Τα λέτε όλα ή είναι μυστικό? Γιατί βασικά είναι μυστικό, υποτίθεται. Ο βασικός άξονας είναι γνωστός. Βεβαίως τώρα τα καλά τα μείγματα τα έχουμε
οι παλιοί. Γιατί σε βάθος χρόνου έχουμε καταλήξει. Ξέρουμε τι αρέσει στον κόσμο. Δηλαδή, ξεκινάς με ένα μείγμα και βλέπεις αν τραβάει ή όχι. Και το εξελίσσεσαι, ε. Ασφαλώς. Στέφανε, ποια είναι η ιδανική δόση? Εγώ με τις άποψες. Όχι μεγάλες δόσεις. Όχι μεγάλη ποσότητα. Είναι καλό να απολαμβάνουμε το ωραίο το ψάρι. Αναμερίδα. Όταν μαριναρώ, θα βάλω σε μία ποσότητα, η ποσότητα ας πούμε, για 2-3 άτομα, ναι. Θα βάλω μια κουταλιά, όχι πολύ πλούσια, τη σούπας. Δοκιμάζεις με αυτό και μετά. Βλέποντας και κάνοντας, μαγειρεύοντας, δοκιμάζοντας, καταλήγουμε. Κάνουμε ένα κλασικό φαγητό της ελληνικής κουζίνας, όπως είναι οι πατάτες γιαχνί. Κάθε φορά, για να τους δώσω ένα διαφορετικό άρωμα, γιατί οι πατάτες είναι σαν καμβάς, δηλαδή μπορεί να τις κάνεις όπως θες, βάζω διάφορα μπαχαρικά. Πρέπει να έχω το γουδί, να σπάσω το κάθε μπαχαρικό, γιατί συνήθως βάζω πάνω από 5 μπαχαρικά σε κάθε μαγείρεμα και κάθε φορά έχω ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Ενώ με ένα μείγμα μπαχαρικών, είτε είναι για κοτόπουλο είτε είναι για κρέας, έχω όλα τα αρώματα μαζί και τα έχω από την αρχή στο σοτάρισμα. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο καλά στην κατσαρόλα και ξεκινάμε με το κρεμμύδι. Φέρνουμε 1-2 βόλτες στο κρεμμύδι και προσθέτουμε τις πατάτες που τις έχουμε μεγάλες και δονάτες χοντρές διότι έχουν καλύτερη γεύση. Σε αυτή τη φάση τώρα θα ρίξω και το αμερικάνικο μείγμα που λέμε, το οποίο είναι 10 διαφορετικά αρώματα. Μην το φοβηθείτε, κοιτάξτε πόσο βάζω, μπόλικο-μπόλικο, για να πάρει ωραίο άρωμα το φαγητό. Και σοτάρουμε, γιατί σοτάροντας ένα μείγμα μπαχαρικών, ελευθερώνονται ωραιότερα τα αρώματά του. Τώρα μας χοβολάει γλυκά αρώματα, από γλυκά μπαχαρικά. Είναι υπέροχο το άρωμα, σύν το ότι φεύγει και αυτό το ασπρουλιάρικο χρώμα της πατάτας και γίνεται ένα ενδιαφέρον χρυσό στο τέλος. Σε αυτή τη φάση τώρα θα ρίξω και το σκόρδο, γιατί δεν θέλω να μου καεί. Αλατίζω. Θα βάλω και το μπελτέ. Τώρα θα ρίξουμε και λίγη ντομάτα επιπλέον. Θα βάλω και λίγο νεράκι. Ένα τελευταίο ανακάτεμα, δεν θέλουμε πάρα πολύ νερό, ίσα ίσα για να μαλακώσουν οι πατάτες. Χαμηλώνω τη φωτιά, το σκεπάζω και περιμένουμε γύρω στα 20 με 25 λεπτά. 20 λεπτά, μισή ώρα μετά, έτοιμο. Τώρα αυτό θέλει μια δροσιά, μπορείς να του βάλεις από πάνω μαϊντανό ψιλοκομμένο. Εγώ θα βάλω κόλιαντρο γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ. Και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Κυρίως φαγητό στο καθημερινό τραπέζι, ταιριάζει τέλεια με λίγη φέτα τριμμένη από πάνω, αλλά μπορείς να το σερβίρεις και σαν συνοδευτικό με κρέας ή με κοτόπουλο. Λίγο παραπάνω κόριαντρο και το δοκιμάζουμε. Πατάτες, λουκουμάκι, όλο αρώματα. Και επειδή σε αυτή την εκπομπή τα μοιραζόμαστε όλα με τον Αλέξανδρο, από το σιδέρωμα μέχρι τη μαγειρική, θα φτιάξω εγώ στο αγόρι μου τώρα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τι θα μου φτιάξεις? Λοιπόν, να σας πω πώς ξεκίνησε αυτή η συνταγή, που νομίζω ότι οι ωραιότερες συνταγές ενίοτε ξεκινάνε από ένα λάθος ή από μια ανάγκη. Είχα κόσμο και ήθελα να κάνω, ξέρεις, αυτές τις εύκολες. Μια πίτσα. Α, μάλιστα. Κατάλαβες, κάτι σε πίτσα. Αλλά δεν είχα ζύμη και δεν είχα και διάθεση να κάνω ζυμάρι. Και λέω θα το κάνω με φίλο Κρίστος να δούμε πώς θα βγει. Ναι. Πάντα στο μυαλό μου όμως είχα ότι θέλω να κάνω πίτσα εγώ τώρα. Γιατί είχαμε παιδιά στο τραπέζι, τις ανιψιές μου και αυτά. Και κάνω αυτή την πίτα, η οποία είναι στη λογική της πατσαβουρόπιτας. Αλλά με τα φύλλα από κάτω ας πούμε. Αλλά θα δεις τώρα τι διαφορά που κάνει το φίλο Κρούστας. Τώρα
Τώρα εδώ δεν κολλάει, εννοείται, αλλά εγώ βάζω λίγο λάδι για να γίνει πιο τραγανό, και για τη γεύση. Και τελικά το φάγανε όλοι, να φανταστώ. Δεν υπάρχει, σου λέω, θα το δοκιμάσεις τώρα. Όπως θα το φάμε και εμείς. Ναι. Και ανοίγουμε τα φύλλα. Αναλόγως με το ταψί σας, αυτό τώρα επειδή στη τηλεόραση δεν φαίνονται τα μεγέθη, είναι το μεγάλο ταψί. Το μεγάλο ταψί παίρνει ένα πακέτο ολόκληρο φιλοκρουστούτσα. Αν το κάνετε σε μικρότερο, το έχω κάνει και σε ταρτιέρα και γίνεται θεϊκή τάρτα. Ωραίο. Θα βάλεις λιγότερο με ντομάτι. Και εδώ δεν έχει στρώνω καλά τέτοιο, θα βάζεις λίγο χύμα. Εντελώς χύμα. Θα βγάλετε το φύλλο κατευθείαν από το ψυγείο για να, να έχει την υγρασία του και να μην σας ξεραθεί. Και τα στρώνεις τα φύλλα τώρα, ξέρεις. Θα σου βγάζω. Ό,τι να είναι. Προσέχοντας πάντα ένα πράγμα. Αχ, μου σκίστηκε. Α, τέλεια. Δεν πειράζει. Αγαπώ τις τρύπες. Στις ζύμες. Είναι αυτές που κάνουν τις πιο νόστιμες μπουκές. Να μην σας βγει ψηλό αυτό το οικοδόμημα εδώ που πάμε να στήσουμε. Αυτό είναι πίτσα λαψιχούλη. Τώρα, στο ενδιάμεσο μπορείτε να βάλετε και λίγο λαδάκι έτσι. Το οποίο θα απλωθεί στο ψήσιμο, μην το φοβάστε. Αφράτο το φύλλο, διότι γίνεται πολύ καλύτερο, μην το πατικώνετε. Ένα ψήνετε ωραία. Ψηθεί ωραία. Ωραία, νομίζω ότι είμαστε εντάξει εδώ. Βάλε και αυτό για μένα. Να βάλω και αυτό για σένα. Ωραία, αυτά λοιπόν που περισσεύουν είναι να μπορεί να τα κάνει και σε ένα μικρό ταψάκι, μια μικρή ταρτιέρα δηλαδή. Τέλεια. Ό,τι πρέπει. Έχουμε κάνει μια λεπτή βάση. Αυτό είναι λεπτό, διότι είναι εθέριο το φιλοκρούστας. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα μου κόψεις. Να σου κόψω τι θες. Εδώ έχω εγώ ένα σαλάμι, το οποίο είναι σαλάμι αέρος με επικάλυψη παρμεζάνα, που σημαίνει ότι μου αρέσει γιατί μου δίνει και γεύση από τυρί. Έχω και το αλαντικό, αλλά μπορείτε να το κάνετε και με οποιοδήποτε άλλο αλαντικό έχετε. Ας πούμε, μπορείτε να βάλετε μορταδέλα κομμένη σε φέτες, σαλάμι κομμένο σε κομματάκια. Μπορείτε να βάλετε διάφορα αλαντικά που σας περισσεύουν στο ψυγείο, διότι η λογική αυτών των συνταγών είναι ότι καθαρίζω και λίγο το ψυγείο. Εντελώς. Από όλα αυτά που το περισσεύουν. Να φανταστώ το κόβεις, ας πούμε, σε κυβάκια ή σε μακρόστενα μπαστούνάκια. Μπαστούνάκια, κυβάκια, όπως σας βγει και όπως είναι και το αλαντικό, όπως κόβεται καλύτερα. Και τι άλλο θα κόψουμε, τις πιπεριές να φανταστώ. Και θα κόψουμε και τις πιπεριές. Δηλαδή, εγώ επειδή θέλω να το κάνω λίγο πίτσα, βάζω τη λογική σαλάμι, τυρί και πιπεριά. Τα βάζεις έτσι ή τα περνάς και τις πιπεριές τις περνάς και λίγο από το τηγάνι? Όχι, τίποτα, δεν χρειάζεται, ψήνεται. Και κρατάει και όλο το άρωμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι εντάξει. Τα απλώνω. Σου κόβω κι εγώ κι αυτά εδώ. Μπορείτε να βάλετε μανιτάρια, μπορείτε να βάλετε ροδέλες ντομάτας, ό,τι λαχανικό έχετε. Και είναι και μια πολύ ωραία συνταγή για πάρτι, για μπουφέ. Έλα, παίρνε να βάζεις. Νομίζω ότι φτάνει, είμαστε εντάξει. Είσαι okay. Ναι. Ωραία. Έλα. Θα βάλουμε εδώ και θα χρησιμοποιήσουμε σε άλλη συνταγή. Και θα βάλουμε φέτα, διότι εγώ έχω φέτα. Βάλε και αυτό, μην πάει χαμένο. Βάλτε, έλα. Τώρα εσείς μπορείτε να βάλετε ένα οποιοδήποτε άλλο τυρί, μπορείτε να βάλετε ένα μείγμα από τυριά, αυτό που μας ξεραίνονται κάτι γωνίες εκεί στο ψυγείο. Τη φέτα τη δοκιμάζεις να δεις αν είναι αλμυρή σε σχέση με το αλάτι? Όχι, γιατί δεν θα βάλω αλάτι βασικά. Βάζεις. Λίγο θα βάλω. Πες ρε παιδί μου, τη δοκιμάζεις να φάω ένα κομμάτι. Α, γι' αυτό. Γιατί βρε αγάπη μου θα σε μαλώσω? Όχι. Άμα το φας. Τέτοιος άνθρωπος είμαι. Και τώρα αυτή βάζουμε... εδώ τη βάζεις μέσα στα αυγά. Μπορείς να τη βάλεις και τώρα, όποτε θες, μωρέ. Αυτά δεν είναι, ξέρεις, χαζοσυνταγές, εύκολες, που δεν σε περιορίζουν στο τίποτα, που σε απελευθερώνουν μάλλον. Αυτό. Δύο-τρεις πρέζες. Ναι, εγώ βάζω πάπρικα. Μπορείτε να βάλετε ρίγανη. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, να σπάσω αυγά δηλαδή. Και τώρα θα ανακατέψουμε γάλα και αυγά. Να τα σπάσω? Ναι. Ένα αυγό. Τρία αυγά. Τέσσερα αυγά. Τέσσερα αυγά. Φέρε το σύρμα. Και γαλατάκι. Oh,
Ωραία. Μην σας φάνει πολύ υγρό αυτό που ρουφάτε, γιατί το ρουφάει το φύλλο. Και το ρουφάει το φύλλο και επειδή έχει 4 αυγά θα έρθει και θα πήξει αυτό το πράγμα. Ναι. Λίγο περάκι θα βάλεις εδώ μέσα. Θα βάλω και λίγο αλατάκι. Λίγο. Γιατί έχουμε τυριά, έχουμε και το σαλάμι το οποίο έχει την παρμεζάνα και είναι αρκετά. Η συγκεκριμένη φέτα δεν είναι και τόσο αλμυρή, άρα το θέλει. Γι' αυτό λέει να δοκιμάζουμε τη φέτα. Το πιπεράκι το θέλει μπόλικο, λένε. Πολύ μπόλικο. Και? Και τώρα αυτό θα το περιχύσουμε που λέμε ομοιόμορφα. Να πάει παντού, ε. Να πάει παντού και να πάει και στο φύλλο γύρω-γύρω. Τι ωραία, καλή τεχνικά που το βάζει. Αυτό θα φουσκώσει κιόλας. Λίγο. Εγώ που είμαι λίγο τσαπατσούλα, ξέρεις, και πάντα θα το βάλω σε μία πλευρά και μετά αρχίζω με το κουτάλι. Τώρα πήγε παντού όμως. Τέλεια. Και τώρα, για να γίνει ακόμη πιο τραγανό το φύλλο, ακόμη πιο νόστιμο, θα βάλουμε μερικά κυβάκια βουτυράκι, κυρίως όπου προεξέχουν τα φύλλα και είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία, κάτσε να πάρω ένα μικρό μαχαιράκι. Στο μεταξύ, έχουμε ζεστάνει το φούρνο μας στους 180. Στον αέρα? Στον αέρα εγώ τα βάζω, αλλά όπως ξέρετε εσείς να ψήνετε καλύτερα στο δικό σας φούρνο. Μικρά κυβάκια που θα τα διασκορπίσουμε ομοιόμορφα από πάνω. Ωραία. Και είναι και ένα φαγητό για όλα αυτά τα αγαπημένα παιδάκια τα οποία μπαίνουν τώρα στην κουζίνα, έφηβοι, φοιτητές κτλ. Είναι σίγουρα μια συνταγή που τους αρέσει και σίγουρα μια συνταγή που μπορεί να την κάνει και ο πιο ανειδίκευτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου πετύχει. Εδώ στις άκρες είναι το μυστικό για να γίνει ωραίο αυτό, το φύλλο. Μόλις και δείτε να δεις ότι θα ψηθεί, έχει στερεοποιηθεί, είναι έτοιμο. Αυτό θέλει γύρω στα 30 λεπτά περίπου, αναλόγως και το φούρνο. Μην το παραψήσετε. Έλα λοιπόν, βάλτε το. Για τη συνταγή, ανοιχτή πατσαβουρόπιτα με σαλάμι αέρος θα χρειαστείτε 12 φύλλα κρούστας, 10 φέτες σαλάμι αέρος με παρμεζάνα, 400 γραμμάρια φέτα, 1 πιπεριά, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, 3 φλιτζάνια γάλα, 4 αυγά, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, 100 γραμμάρια βούτυρο, αλάτι και πιπέρι. Σε περιμένουμε το πιάτο αναχείρας. Και εγώ κοίτα τι έχω, τα πιαστράκια στα τέλεια. Καλά, έχει ψηθεί φοβερά. Παίζει ρόλο και ο φούρνος βέβαια να το ψήσει ομοιόμορφα και αυτός ο φούρνος να έχει ψήσει τέλεια. Εδώ, έλα να δεις. Ναι, αυτό είναι. Δεν σου κάνει τώρα πίτσα αυτό? Κοίτα πως φούσκωσε. Είδες. Και κάνει δεν σου δίνει την εντύπωση πίτσα. Ότι είναι ζυμάρι αυτό. Και ζυμάρι και μου κάνει, ότι είναι μια πίτσα. Κοίτα, έρχεται και είναι τέλεια, αυτό. Ξεκολλάει φοβερά από κάτω. Ναι. Δες εδώ. Θες γωνία ή μέση? Γωνία εννοείται. Κάτσε να βρω την καλή. Αν και ψήνει τόσο ομοιόμορφα αυτός ο φούρνος, όλα τα ίδια, χρώματα είναι. Έλα, αυτή θες. Εδώ. Για δώσε μου τη σπάτουλα. Να το πιάσω ωραία. Θέλω να δοκιμάσω. Κοίτα τι ωραία που βγαίνει. Τσακ. Εγώ θέλω από εδώ. Εγώ θα κόψω διάφορα κομμάτια, γιατί έτσι κι αλλιώς μου φαίνεται πως... Look. Για να δω, Άμα σου λέω ότι τη γωνία είναι το καλύτερο, μου παίρνεις από μέσα εσύ. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ αφράτο. Αμα τι είναι. Πω. Φιλενάδα, από τις πιο ωραίες συνταγές που έχεις κάνει. Ναι. Άρα μεταξύ. Και είναι το τίποτα. Με αυτή τη διάμεση, δεν είναι σαν να τρως πίτσα πεπερώνει. Εντελώς. Γιατί έχει... Σαλάμι παρμεζάνα. Αυτό είναι το σαλάμι την παρμεζάνα που είναι απ' έξω. Λοιπόν, ευχαριστημένος. Πάμε... Ευχαριστημένος. Έχω ένα θέμα ότι μάλλον θα τη φάω όλη και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Τώρα δεν πειράζει. Είναι ωραία. Πάμε να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας. Έχουμε καλεσμένο. Αμέ. Αλήθεια. Δεν σε ενημέρωσα. Άντρας ή γυναίκα? Μαντάμ. Μαντάμ. Οκ. Στην πατσαβουρόπιτα με σαλάμι αέρος, αλείφουμε με ελαιόλαδο το ταψί. Απλώνουμε τα μισά φύλλα κρούστας, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, απλώνουμε τα υπόλοιπα φύλλα και στη συνέχεια βάζουμε από πάνω το σαλάμι αέρος, την πράσινη πιπεριά, τη φέτα και πασπαλίζουμε με την πάπρικα. Ανακατεύουμε το γάλα, τα αυγά, αλάτι και πιπέρι, περιχύνουμε με το μείγμα την ανοιχτή πίτα, προσθέτουμε το βούτυρο και την ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 30 περίπου λεπτά.
Τι έχεις κάνει, την έχεις κρύψει. Ποια? Την καλεσμένη. Εδώ, παιδί μου, την έχω την καλεσμένη. Το χαρτί είναι η καλεσμένη. Ναι, είναι στο χαρτί η καλεσμένη. Α, καινούριο. Γιατί, ναι, με μεγάλη χαρά σήμερα εγκαινιάζουμε μια καινούρια στήλη στην εκπομπή, διότι από την αρχή ήθελα καλό. Να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτήν εδώ την κουζίνα και βρήκαμε τον τρόπο. Μας στέλνετε τις συνταγές σας, εμείς τις αξιολογούμε και όποιοι κερδίζουν μαγειρεύουν εδώ τις συνταγές σας. Διαχειρός Αλέξανδρου. Μια χαρά. Εμείς τα λέμε στο μεταξύ μέσω κάμερας και βέβαια οι κερδισμένοι θα πάρουν και δώρα, μικροσυσκευές, σκεύη για την κουζίνα από τους χορηγούς μας. Και τη συνταγή τους και δωράκι. Βέβαια. Τέλειο. Λοιπόν, πρώτη νικήτρια η οποία νίκησε με το σπαθί της συνταγής της είναι η Λίτσα Τσόλκα. Η Λίτσα βρήκε ένα τρόπο να μας κάνει τις φακές που περίσσεψαν στον ντουλάπι ένα φοβερό μεζέ, ο οποίος είναι και μεζές για ούζο, είναι και κυρίως φαγητό. Έχει και ρέγγα μέσα από ό,τι βλέπω εδώ τα στα υλικά της. Τα πάντα όλα έχει βάλει η Λίτσα, μπράβο Λίτσα μου. Λοιπόν, σαλάτα φακές με καπνιστή ρέγγα, βαλσαμικό και τραγανή αραβική πίτα. Σε μία μέτρια κατσαρόλα με αρκετό νερό που βράζει, εδώ ρίχνουμε μία ροδέλα κρεμμυδιού. Ωραία. Κλωναράκια μαϊντανού. Φοβερή Λίτσα, διότι ανακυκλώνει και το μια κλωναράκι. Μια ροδέλα χοντρή θα την κάνω εγώ. Ναι. Χοντρή, να δώσει άρωμα. Για να δώσει άρωμα. Λοιπόν, μία ροδέλα, κλωναράκια μαϊντανού. Και μία σκελίδα σκόρδο. Και μία σκελίδα σκόρδο. Ολόκληρη δεν θα την πετάξουμε. Τσακ. Αυτά θα αρωματίσουν τις φακές για να μην γίνουν νερόβραστες. Σαλάτι. Αλατάκι και πιπεράκι, δεν βάζει λίγο. Ναι. Δεν το λες Λίτσα μου αυτό, αλλά εγώ λέω ναι. Ναι, λίγο αλάτι στο νερό για να γίνει πιο νόστιμο. Τέλεια. Λοιπόν. Και βάζουμε και τις φακές μέσα. Ναι. Αναλόγως τώρα το πόσο βραστερές είναι οι φακές, από 10 λεπτά μέχρι 25 λεπτά έχουν βράσει. Θα προσέξετε, επειδή θα είναι σαλάτα και θέλουμε να έχουν ωραία εμφάνιση, να μην σας κάσουν. Όχι, να είναι αλντέντε που λέμε, να κρατάνε. Αυτό. Ωραία, αυτές λοιπόν τις αφήνουμε σιγά σιγά να βράσουν. Ωραία. Στο μεταξύ μπορούμε να ετοιμάσουμε τις αραβικές πίτες. Για πες μου, τι χρειαζόμαστε. Λαδώνουμε την πίτα με ένα πινελάκι. Καταρχήν θα τις βάζεις στο φούρνο. Ναι, για 4 λεπτά για να γίνουν τραγανές οι πίτες. Λοιπόν, άρα κάτσε, θα βάλω εγώ το ταψί μου εδώ. Και θα τις λαδώσουμε με ένα πινελάκι. Λίγο λαδάκι. Αυτό τώρα είναι και μια ξεχωριστή συνταγή, Αλέξανδρα, έτσι. Εντελώς, από μόνη της. Δηλαδή, μπορείτε να λαδώσετε μερικές, να τις ψήσετε, να γίνουν τραγανές και μετά τις κρατάτε και τις βάζετε σε μια οποιαδήποτε σαλάτα, τις τρώτε με τυράκι, με ντομάτα. Λίτσα, δεν ξέρω αν τις λαδώνεις μόνο από τη μία πλευρά. Εγώ θα τις λαδώσω και από τη μία και από την άλλη για να γίνουν έτσι ωραίες και τραγανές. Η Λίτσα όμως δεν λαδώνει μόνο την πίτα, τις βάζει και πάπρικα, τις βάζει και ρίγανη. Πες το για, άρα εδώ. Ναι. Πάπρικα και από τη μία και από την άλλη. Και παίρνουν και άρωμα και χρώμα. Και με αυτό το τρόπο. Ρίγανη. Πόση ώρα το βάζεις στο φούρνο, φαντάζομαι πως 4 λεπτά. Λέει Λίτσα. Σε δυνατή φωτιά, ε. Ωραία. Αυτό το βάζω εγώ στο φούρνο. Για να γίνει τραγανή, λέει. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα περιμένουμε να βράσουν οι φακές για να τις τραγίσουμε. Τέλεια. Λοιπόν, φακές μας δες, είναι αλντέντε, δεν έχουν σκάσει. Νόστιμες φακές τις τραγγίσαμε. Και τώρα, σε κάνεις ένα μικρό κατσαρολάκι. Έχω ξύδι, έχω μουστάρδα, έχω λάδι, κάτι εδώ πρέπει να κάνεις. Θα βάλεις μία σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένη. Πολτοποιημένη. Ναι. Μία σκελίδα σκόρδο. Ναι. Ωραία. Να την κάνω στο μαχαίρι εγώ πολτοποιημένη. Κάντε να. Τσακ μπαμ. Μαχαιράτε. Έτσι. Την κόψω πολύ πολύ καλά. Έτσι. Εδώ. Νομίζω ότι θα είναι χαρούμενη έτσι, κυρία Λίτσα. Και ψιλοκομμένη στο χέρι. Ούτε μηχανηματάκια, ούτε τίποτα.
Ωραία, τέλεια. Και ξέρεις πώς γίνεται καλύτερος πολιτός, να πούμε και ένα μυστικό στην κυρία Λίτσα. Πες το. Ε? Και σε μένα. Λοιπόν, βάζεις εδώ λίγο λαδάκι. Εδώ. Και όταν το κόβεις, γίνεται πολύ πιο ωραία. Αλήθεια. Ε, βέβαια. Κοίτα. Λοιπόν, είδες με το λίγο λαδάκι, κοίτα πώς έχει γίνει. Να τόσο πολιτός, χειροποίητος. Τσακ. Δύο λοιπόν, κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Με το που βάζω το λάδι μπορώ να ανοίξω το κατσαρολάκι μου, ναι. Να φαντευστώ. Να ζεσταίνεται. Ωραία, δύο λοιπόν, κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Βάλε και το σκόρδο. Να βάλουμε μέσα και το σκορδάκι. Και θα βάλεις και τρεις κουταλιές ξύδι βαλσαμικό. Ναι, ωραία. Και δύο κουταλάκια πικάντικη και μουστάρδα. Λοιπόν, ξύδι βαλσαμικό. Ναι, αυτό όμως μη σου κάψει, γιατί λέει Λίτσα αυστηρά, μην το μαγειρέψεις, απλώς να ζεσταθεί λίγο. Άρα, πολύ χαμηλή φωτιά μου. Τρεις κουταλιές ξύδι. Βιολογικό βαλσαμικό ξύδι. Τρεις. Δύο. Τρεις, πάει και αυτό. Και δύο πικάντικη και μουστάρδα. Και πικάντικη, μου αρέσει. Μπράβο, κυρία Λίτσα. Εδώ. Την έσβησα τη φωτιά, γιατί όπως είδες, ζεστάθηκε. Πόσο λέει, δύο κουταλιές. Δύο κουταλιές πικάντικη μουστάρδα με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μία. Δύο. Δύο. Και όλο αυτό τώρα το ζεσταίνεις ελαφρά, λέει. Πιπεράκι βάζει εδώ ή όχι. Ναι. Α. Και λίγο αλάτι, λέει. Και λίγο αλατάκι. Και αυτό είναι, γιατί ήδη έχει ζεσταθεί η κατσαρολίτσα. Φαντάζομαι ότι θέλει να πάρει μια θερμοκρασία. Ακριβώς. Ανακατεύουμε καλά. Τώρα εδώ έχει και ξύσμα από ένα λεμόνι. Αλλά Λίτσα, θα σε μαλώσω, διότι δεν βάζεις πού μπαίνει ακριβώς αυτό. Εντάξει, θα το βάλει μέσα σε σαλάτα, θα το βάζει λογικά. Ωραία, οκ. Okay. Και ξύσμα από ένα λεμόνι. Λοιπόν, τώρα. Τώρα λογικά θα βάζει τις φακές στο μπολ. Τοποθετούμε τις χλιαρές φακές σε ένα μπολ. Ωραία. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Πού είναι αυτό? Αυτό άρα είναι. Άρα θέλουμε και ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Εδώ. Το ψιλοκόψω εγώ για την κυρία Λίτσα. Ένα κρεμμύδι λέει. Εγώ ένα θα έβαζα εδώ. Ναι. Ένα. Άρα. Εγώ σε αυτή την ποσότητα θα έβαζα αυτό που κόβεις τώρα, το μισό. Θα σας πω ένα μυστικό. Καλύτερα να βάζετε και να προσθέτεις αν χρειαστεί, γιατί το να αφαιρέσεις είναι πολύ πιο δύσκολο. Άρα βάζουμε το μισό που λέει και η Ελένη. Και ανακάτεψα τον εδώ. Και θα δούμε στη γεύση. Και θέλει και μπόλικο ψιλοκομμένο μαϊντανό, δηλαδή μισό φλιτζάνι. Α, ωραία. Αυτό είναι, κάπου εδώ. Εκεί. Του οποίου, όπως θυμάστε, τα κλωναράκια δεν τα πετάξαμε, αλλά τα βάλαμε μέσα στις φακές όταν έβραζαν να αρωματιστούν. Πολύ έξυπνο αυτό. Μια χαρά. Τώρα ξέρεις, οι τηλεθεατές που μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα έχουν μπει στο mood της κυρίας Λίτσας ότι θα στείλουν συνταγή και μετά θα λένε τη δικιά τους. Έχετε δωράκια. Και εμείς έχουμε τη χαρά του να μοιραστούμε ωραίες συνταγές. Γιατί νομίζω ότι η μαγειρική κυρίως είναι αυτό. Το να μοιράζεσαι την κουβέντα για τις συνταγές. Και μετά να κάνεις το δικό σου, βέβαια. Και μόνο. Εδώ. Το και μόνο δεν πάει στο να κάνεις το δικό σου, στο να μοιράζεις συνταγή. Με εντενώ, τώρα θα βάλεις αυτήν την ωραία σύμβραση χλιαρή σως που έχουμε κάνει από πάνω. Εδώ. Το βάζω όλο, μην πάει χαμένο. Όλο βέβαια. Οι φακές ρουφάνε τη σως, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει αυτό. Έχουν απορροφητικότητα. Έχουν απορροφητικότητα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα σου πω ότι μου λείπει. Καταρχήν, πρέπει να βγάλω τις πίτσες από το φούρνο. Α, τις ξεχάσαμε. Ωραία, μια χαρά είναι. Έχουν γίνει τραγανές, όπως τις θέλει. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε χρησιμοποιήσει φιλενάδα, τη ρέγκα. Αυτή θα την ψιλοκόψεις τώρα και θα τη βάλεις μέσα στη σαλάτα. Ωραία. Έχουμε καπνιστή ρέγκα φιλέτο. Αλλά φαντάζομαι εγώ, Λίτσα μου, ότι μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε καπνιστό ψάρι. Και χέλι μπορείς να βάλεις. Και χέλι μπορείς να βάλεις επίσης σε γάβρο μαρινάτο, οτιδήποτε σε ψάρι αλίπαστο. Ταιριάζει με τις φακές. Και ωραία πέστροφα καπνιστή θα μπορούσε. Πέστροφα καπνιστή. Ό,τι σας αρέσει σε καπνιστό ψάρι, σε αλίπαστο, ακόμη και σε κονσέρβα. Ένας καπνιστός τόνος κονσέρβα είναι ιδανικός γι' αυτό. Άρα έχουμε βάλει όλα τα υλικά. Το ανακάτωμα καλό είναι σε αυτές τις σαλάτες να γίνεται μία φορά στο τέλος, για να μην χαλάνε τα υλικά. Λοιπόν, λεμονάκι χωριάτικο, ακέρωτο. Λοιπόν, σύσμα.
Είναι πολύ ιδιαίτερη και με τις μικρές λεπτομέρειες της πολύ σοφή συνταγή. Δηλαδή δίνει και τη δροσιά από το ξύσμα λεμονιού. Και γι' αυτό τη διαλέξαμε τώρα. Και κάνει και κάτι πολύ ωραίο στο τέλος που θα δείτε εδώ τώρα. Για πες. Ότι σερβίρει την υπέροχη αυτή σαλάτα μέσα σε φύλλα ραντίτσο. Ναι. Και την πίτα τι την κάνει, τη βάζει από κάτω ή από πάνω? Μια διάβαση. Που πάλι λάθος το είπα, λέγεται ραντίκιο. Αλλά ραντίκιο. Το λέω συνέχεια ραντίκιο. Το οποίο είναι ένα πικρούλι λαχανικό, το οποίο δίνει και μια υφή στη σαλάτα γιατί είναι πολύ τραγανό διαφορετική, αλλά δίνει και αυτή την ελαφριά πικράδα η οποία πάει πάρα πολύ με το καπνιστό και με το άρωμα της φακής και με τη μουστάρδα και με το βαλσαμικό και με όλα αυτά που έχουμε βάλει μέσα. Λοιπόν, όπως βλέπεις θέλει καλό ανακάτεμα, ναι, και δοκιμία. Είναι τέλεια, όπως το υποψιάζομαι. Είναι. Ωραία. Λίγο περάκι. Τις πίτες τις βάζεις από κάτω ή από πάνω? Κάντε σε ένα ωραίο στόλισμα να δει η κυλίτσα κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Εγώ θα τις έκανα, φαντάζομαι ότι θα τις πάει από πάνω. Βάλε και εσύ τη δικιά σου πινελιά για να δώσουμε το παράδειγμα στον κόσμο που μας βλέπει. Εντάξει, είναι συνταγή. Ότι ναι, μεν διαβάζουμε κάτι, αλλά εμείς μπορεί να έχουμε μια διαφορετική άποψη. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα κόψω λοιπόν. Εδώ θα βάλουμε μέσα. Και δίνεις και χρώμα σε μια σαλάτα η οποία είναι αρκετά γήινη και μονότονη. Κατάλαβες? Πολύ ωραία. Και δεν χρειάζεται πολύ. Ένα πιάτο είναι, αυτό είναι υπέρ. Το οποίο είναι αρκετό. Και φαγάκι εννοείται, έτσι. Μα δεν έχει τελειώσει και ακόμα. Και η πίτα. Περίμενε, περίμενε. Α. Εγώ θέλω έτσι ένα-δυο φιλαράκια. Χοντροκομμένα όμως. Όχι φουντίτσες και τέτοια. Έτσι, για να δώσει λίγο χρώμα. Και η πίτα, βλέπεις ότι έχει γίνει... Κοίτα, σπάει. Κρίσπι. Βλέπεις, κοίτα. Αυτό θέλουμε. Αυτό να γίνει... θέλει. Ναι. Να τη σπάσεις. Να τη βάλεις σε διάφορα ωραία κομμάτια με τη ρίγανη και την πάπρικα. Έχει γίνει πολύ ωραία. Να έρθω. Είσαι έτοιμος? Άντε, έλα. Έλα να δοκιμάσουμε. Για τη συνταγή, φακέ σαλάτα με καπνιστή ρέκα και αραβική πίτα θα χρειαστείτε. Ένα φλιτζάνι φακές, ένα φιλέτο καπνιστής ρέγκας, μία ροδέλα κρεμμυδιού, 6 με 8 κλονάρια μαϊντανού, ένα μέτριο κρεμμύδι, μισό φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο, ξύσμα από ένα λεμόνι και φύλλα ραντίκιο για το σερβίρισμα. Για τη σάλτσα, 3 κουταλιές της σούπας βαλσαμικό ξύδι βιολογικό, 2 κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα πικάντικη, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία σκελίδα σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Για τις τραγανές αραβικές πίτες θα χρειαστείτε 2 αραβικές πίτες μεγάλες, μισό κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα, 1 τρίτο από ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Πάρε φακές, πάρε πίτα. Μοσχοβολάει εδώ, τώρα το κατάλαβα, από εκεί δεν μου φότανε. Είναι το λεμόνι, είναι το άρωμα της μουστάρδας, όλα. Πάρε και πίτα. Υπέροχο συνδυασμός. Πολύ καλή, κυρία Λίτσα. Μπράβο, Λίτσα μου. Έχω να πω, θα μου πείτε πώς αξιολογείτε ότι αυτή είναι μια καλή συνταγή. Δείτε πόσα διαφορετικά πράγματα έχει. Μια εναλλακτική λύση για τις φακές που συνήθως τις κάνουμε σούπα. Το όσπριο που είναι πάρα πολύ καλό. Υγιεινό. Βάζει μέσα το πικάντικο του πέστο, το καπνιστό μάλλον. Της ρέγκας. Της ρέγκας, που απογειώνει εντελώς τη φακή. Βάζει το τραγανό της πίτας, το οποίο είναι εξαιρετικό, δεν υπάρχει νοστιμιά, το ξέρετε αυτό. Το οποίο έρχεται και κάνει και λίγο ανατολικό, ναι, με την πάπρικα και ψημένο. Μπράβο. Βάζει το ραντίτσο, το οποίο είναι το τραγανό και το πικρούλι ταυτόχρονα, αλλά σε λαχανικό. Το φρεσκάρι με το ξύσμα λεμονιού που έρχεται και το κάνει και πιο καλοκαιρινό. Ναι. Κάνει και αυτή την ωραία σύβραση σαλάτα που ανακατεύεται πολύ, βγαίνουν πολύ ωραιότερα τα αρώματα και της μουστάρδας και του βαλσαμικού και ανακατεύεται πιο ωραία στη σαλάτα, τη ζωντανεύει και αυτό είναι μια ολοκληρωμένη συνταγή για μένα. Για τις φακές σαλάτα με καπνιστή ρέγκα, σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, ρίχνουμε τη ροδέλα κρεμμυδιού, τα κοτσάνια μαϊντανού και μια σκελίδα σκόρδο. Προσθέτουμε τις φακές, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 25 λεπτά. Τις στραγγίζουμε και αφαιρούμε το κρεμμύδι και τα κοτσάνια μαϊντανού.
Για τις αραβικές πίτες, λαδώνουμε τις πίτες και από τις δύο πλευρές, πασπαλίζουμε με την καπνιστή πάπρικα, την ξερή ρίγανη και τις ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 4 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανές. Ζεσταίνουμε ελαφρώς ένα κατσαρολάκι το ελαιόλαδο, προσθέτουμε το λιωμένο σκόρδο, το βαλσαμικό βιολογικό ξύδι, την πικάντικη μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι. Βάζουμε τις βρασμένες φακές σε ένα μπολ, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το μαϊντανό, περιχύνουμε με τη βινεγκρέτ, έπειτα ρίχνουμε το ψιλοκομμένο φιλέτο ρέγκας και το ξύσμα λεμονιού. Ανακατεύουμε τη σαλάτα και σερβίρουμε πάνω σε φύλλα ραντικίο. Γαρνίρουμε με μαϊντανό και προσθέτουμε θρηματισμένη την αραβική πίτα. Λίτσα Τσόρκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνταγή σου. Που μπήκες και στον κόπο μας και εμείς θα μπούμε στο δικό σου και θα σου έρθει και το δωράκι σου. Τέλεια. Λοιπόν, και έτσι με όλα αυτά τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Χωρίς δώρο εμείς. Δεν πειράζει, για εμάς το δώρο είναι η παρέα μας. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Αύριο στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη παρέα με τον Ανδρέα Λαγό και τον Σεφ Χρόνη Δαμαλά φτιάχνουν. Όσο κάτω. Πένες με σπανάκι, κιμά κοτόπουλου και φέτα. Γλυκοφάγω τη μακαρονάδα, ε. Είναι από τις μακαρονάδες που δεν σταματάς να τρως. Ένα υγιεινό πράσινο μπέργκερ γαρίδας με γουακαμόλε. Κοίτα τώρα, του κάνεις την κούλα ρε εσύ, δεν υπάρχει. Και εύκολες τηγανίτες με σιτάρι, ταχίνι και ξηρούς καρπούς. Πω, πω και κυλάει το πασπάλι. Το Πάσχα απολαύστε 50% περισσότερη γεύση με βούτυρο Lurpak. Lurpak από 100% αγνό αγελαδινό γάλα. Αξεπέραστη εμπειρία γεύσης.